είμαι πεσμένος. Χάλια. Όλα χθες, όλα πήγαν χάλια. Τι χάλια ρε μαλάκα. Αφού δεν σου είπα να κάνεις κάτι πράγματα. Αυτά που μου είπε, τα έκανα και τα δύο. Και την έβρισα και τη μάρουσα στο ξύλο. Τι εννοείς, τι μαύρισες στο ξύλο? Τι μαύρισες, της έριξα για τρεις φαλιάρες. Να, κοιτάξτε ακριβώς τι έγινε. Δεν το σκέφτομαι, δεν το σκέφτομαι. Δεν μπορεί να συμβεί πάλι. Να βλέπω τι μούρισε, τι μούρισε. Δεν το σκέφτομαι. Τι να σκεφτώ ρε, σκεφτώ μπάσκετ, μπάσκετ. Σκεφτώ το Hatfield, το Hatfield, μετάλλικα ρε μάλακα, ναι, αυτό είναι. Πόρωση. Πού το έχω, Κάνε με τρομερό ρε μάλακα. Το χάνω ρε μάλακα. Ωρε, πού στη γόρια μου. Το Χριστό και την το Χριστό. Ωρε, άλλη μαλακή έγινε. Λοιπόν, μη φύγεις, πάρε το πάνι και εγώ με. Μη φύγεις, ε! Πάει. Γιατί αγχώνεται? Πόρτα, σ' αρέσει η μολιακή του χωρέστρο, ε! Γιατί σου μιλάω, πάρα πάρε και δυο σφαλιάδες του βογαβλέτα. Μα πονάω! Πονάς το Χριστό σου, ε! Να σου πω κάτι, ρε. Το καταλάβει εγώ, αυτή η κόμμα ήταν πολύ ψώνα. Πολύ ξενέρο, ρε φίλε, δεν είναι για σένα. Δεν κάνει. Ποια κάνει, μάλακα. Δεν βάζει κανένα. Θα σου πω εγώ ποια κάνει. Πες μου, μάλακα, πες μου. Θέλω να βρω τον ένα, τον μοναδικό τον έρωτα που θα μου γεμίσει την καρδιά και την ψυχή. Λοιπόν, φίλε, θα σου πω εγώ ποια κόμενα σου ταιριάζει. Πες μου. Θα σου ταιριάζει μια κόμενα με κουλτούρα. Κουλτούρα. Με κουλτούρα. Να έχει κουλτούρα. Να έχει μια δικιά της φιλοσοφία. Να έχει δει τη ζωή κάπως. Να ξέρει που πατάει και που βαδίζει. Δηλαδή, ρε φίλε, να έχει μακριά μαλλιά, πλούσια, κόκκινα, κίτρινα, να φοράει φουλάρια, μοβ, όλα να είναι σκατά, όλη μαυρίλα, σαπίλα, ρε φίλε, σαπίλα. Να ξέρει πιάνο, γαλλικά, να βλέπει κινηματογράφο, να πηγαίνει στο θέατρο, να ξέρει 200 γλώσσες, να ξέρει να της αρέσει η ζωγραφική, η ποίηση. Μπράβο σου.
Έχουμε γίνει και πολύ γάμο του παίκτε τελικά. Ναι, δεν πάμε στην εθνική να παίξουμε. Ο ρόλο αυτό ήταν μια πρόκληση. Γιατί γενικότερα δεν έχω συνηθίσει τέτοια πράγματα. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον ρόλο. Ο σκηνοθέτη με έπεισε την πρώτη στιγμή, το πρώτο τηλεφώνημα. Τσόλε. Ασέρα. Ρωμαντίνο. Σε παλέ τι θα είναι να παράνε. Όχι, να παράνε. Η συνεργασία με τον σκηνοθέτη ήταν άψογη γιατί κυρίως καταλάβαινε αυτά που μου έλεγε. Είχα πολλές προκλήσεις. Μία από αυτές ήταν ότι έπρεπε να μάθω πάρα πολύ καλό μπάσκετ, όπως φαίνεται στην ταινία. Έκανα ιδιαίτερα μαθήματα με τον Μάικλ Τζόρνταν, τον Σακίλ Ονίλ, τον Σκοτ Πίπεν, πολλούς μεγάλους αστέρες του NBA. Κοίταξε, έχω μάθει να κάνω αυτά. Να παίρνω την μπάλα. Φυσικά να έχω απόλυτη ευστοχία σα. Δεν είναι τρία τα ραβάτα. Σόρε δεν είναι. Για τώρα μα έστειλα μα. Πού είσαι, πει τα μάλα. Σου, είναι τα μάλα, τι μάλα. Παναγιώ. Σόρε μα, τι. Αρα μην πάρε για μέτα ραμά. Αρα είμαι εδώ, εσένα. Ω, δε, βάνα μάλα. Άρα, μα. Μισό λεπτό! Μισό λεπτό θα σας ρωτήσω λίγο! Μισό λεπτό! Μισό λεπτό κύριε Τίτσιρα! Ένα παράτα μας, ε! Λίγο για το σκηνοθέτη, για την ταινία και... Για σκηνοθέτη μωρέ με το βλάκα μαν! Οι συμπροταγωνιστές σας το κάνανε, δεν είναι τίποτα! Σας παρακαλώ μην τρέχετε! Φύγε! Κύριε! Κύριε Τίτσιρα! Αν δεν ήταν τα λεφτά στη μέση, δεν θα το έκανα ποτέ. Ο σκηνοθέτης ήταν επικός απαράδεκτος και το υπόλοιπο cast ήταν για τον Μπούτσο. Πραγματικά, αν δεν με εκβίαζε αυτό το αρχίδι, δεν θα το έκανα. Αλλά με εκβίασε ότι δεν θα με βάλει στην επόμενη ταινία του και έτσι αναγκαστικά έκανα αυτό το γυναικείο ρόλο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αυτά. Δύο λόγια ακόμα να μας πείτε, θα μας πείτε. Σας παρακαλώ, μην φύγετε. Έλα, έλα, τέλος. Γυναικείο ρόλο εγώ. Αν είναι ποτέ δυνατόν. 5-5 φυσικά. 5-5, θα τρελαθούμε τελείως. Δεν μπορώ. Εντάξει, δεν πέρατε. Δεν θα ανοίξουν οι πόρτες. Εγώ, 5 τις είχα τις γκόμενες. Ο Greek Lover θα με βάλει να πέσει στον γκόμενα. Το κάθε σου τσέκι έχει πάρει μια κάμερα και την έχει δει κοντά. Φύγε και εσύ γιατί μου σπαστά νεύρα. Μην το παίρνετε έτσι. Ένα ρόλο σας μόνο να κάνετε. Μην το παίρνετε, δηλαδή δεν έχετε ανάγκες στις ταινίες. Να πάρει το τζαλί και μα θέλει να βάλει τέτοιο ρόλο. Αλλά δεν για μένα αυτή η ρόλη. Να το ξαναπείτε λίγο γιατί πλέον οι πόρτες και δεν ακούστηκε. Με κοροϊδεύεις. Μην το παίρνετε έτσι. Με κοροϊδεύεις. Δεν μου κάνω. Ένας κάμερα μόνο χολύπτης και σκηνοθέτης είμαι. Δεν είμαι τίποτα άλλο. Ένας σκηνοθέτης.